Φίλοι και φίλες, καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μας Φαγητά και Γλυκά για Εργαζόμενους, που όπως έχουμε πει είναι ένα κανάλι που αναφέρεται σε όλους εσάς που έχετε πολλές ασχολίες, εργάζεστε, σπουδάζετε και γενικώς ο χρόνος σας είναι περιορισμένος. Θα φτιάξουμε σήμερα ένα γρήγορο και νόστιμο σουφλέ, το σουφλέ του φοιτητή, όπως το είπαμε, γιατί ενδείκνυται ειδικά για τους φοιτητές που θέλουν να φτιάξουν κάτι εύκολο και γρήγορο και απλό. Πάμε να το φτιάξουμε. Για το σουφλέ μας χρειαζόμαστε 12 φέτες ψωμί του τοστ, 3 αυγά, 2 κούπες γάλα, 1 τέταρτο τριμμένο κασέρι, 4 φρυγανιές τριμμένες, 12 φέτες γαλοπούλα ή ζαμπόν, 12 φέτες κασέρι, μαργαρίνη για να βουτυρώσουμε τις φέτες και το ταψί και ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι και μισό κουταλάκι του γλυκού ρίγανη. Έχουμε βουτυρώσει ένα ταψάκι. Πασπαλίζουμε με φρυγανιά, τη μισή φρυγανιά. Αραδιάζουμε 6 φέτες του τοστ. Αφού αραδιάσαμε τις φέτες του τοστ, τις βουτυρώνουμε με μαργαρίνη. Τώρα βάζουμε τις μισές φέτες κασέρι. 6 φέτες δηλαδή. Ο καθένας μπορεί να το κάνει για όλες τις στιγμές ένα πανεύκολο σουφλέ. Κατόπιν βάζουμε την γαλοπούλα ή το ζαμπόν. Και κατόπιν ρίχνουμε το τριμμένο κασέρι το μισό. Αραδιάζουμε από πάνω ξανά τις υπόλοιπες 6 φέτες ψωμιού. Τις βουτυρώνουμε λίγο. Χτυπάμε τα αυγά με το γάλα και θα ρίξουμε το αλάτι με τη ρίγανη. Χτυπάμε. Θα ρίξουμε τώρα το μείγμα από πάνω από το σουφλέ και θα τα αφήσουμε μισή ώρα να ρουφήξει. Ρίχνουμε από πάνω το τριμμένο κασέρι, το υπόλοιπο τριμμένο κασέρι και πασπαλίζουμε με την υπόλοιπη τριμμένη φρυγανιά. Ψήνουμε το σουφλέ στους 180 βαθμούς σε προθερμασμένο φούρνο περίπου για μια ώρα. Το σουφλέ μας είναι έτοιμο. Έχει ψηθεί σε μισή ώρα και ένα τέταρτο, πάντα ανάλογα με το φούρνο. Το αφήνουμε τώρα να κρυώσει περίπου μισή ώρα και μετά σερβίρουμε και τρώμε. Το σουφλέ έχει γίνει, είναι υπέροχο. Ένα γρήγορο και εύκολο φαγητό για όλες τις στιγμές. Ας το δοκιμάσουμε. Κοιτάξτε τι ωραίο που είναι, λιώνουν τα κασέρια μέσα. Είναι πάρα πολύ νόστιμο, απίστευτο. Σας το συστήνουμε ανεπιφύλακτα. Πατήστε μας like αν σας άρεσε και περιμένουμε να γραφτείτε στο κανάλι μας και να μας ακολουθείτε στο Facebook, το Instagram και το Twitter για να βλέπετε όλες μας τις συνταγές. Αυτά για σήμερα, ραντεβού το άλλο Σάββατο με μια νέα γλυκιά συνταγή. Φιλιά πολλά, να περνάτε όλοι καλά. Γεια σας!